Ανάστατοι γονεί νωρί το πρωί κλήθηκαν να πάρουν τα παιδιά του από τα σχολεία του λόγω τη εμφάνιση κρουσμάτων ψόρα σε δύο αδέλφια ενό νηπίου και ενό μαθητή. Μα πήραν τηλέφωνο να έρθουμε να πάρουμε τα παιδιά, γιατί είχαν κρούσμα ψόρα και θα γίνει πολύ στο σχολείο για τρει μέρε. Από Δευτέρα θα τα φέρουμε αυτό, τίποτα άλλο. Όλοι οι γονεί θέλαμε να πάρουμε τα παιδιά για λόγου υγιεινής, να καθαριστεί το σχολείο. Η αναστάτωση των γονέων είναι πάντα δικαιολογημένη γιατί είναι τα παιδιά του, αλλά να μην γίνει πανικό. Ναι, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα χθε από τη διευθύντρια ενό για ένα παιδάκι το οποίο διαγνώστηκε με ψώρα και βρέθηκε ότι και τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια, τα άλλα τρία παιδιά με στην οικογένεια, η πολυτεκνη πολυ, πολυ, πολυ οικογένεια, ε, επίση από ψώρα. Το άλλο το παιδί ήταν στο διπλανό δημοτικό. Με απόφαση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου δόθηκε άμεσα η εντολή να κλείσουν τα σχολεία για τρει ημέρε και να ακολουθηθούν οι απαραίτητε ενέργειε στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται τρία δημοτικά σχολεία και δύο νηπιαγωγεία. Μερώθηκαν οι διευθυντέ των σχολείων που συστεγάζονται από τη γιατρό του Δήμου. Ε, είπαμε προληπτικά να κλείσει τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό, αλλά κοντά σε αυτά και τα διπλανά συγκροτήματα. Ίσως εκ του περιουσού μερικέ φορέ, κυρίω για να καταλαγιάσει ο πανικό του κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίε, η ψωρά προκλήθηκε εκτό σχολείου, σε μια πολύ οικογένεια. Δεν υπάρχει στον αέρα, δεν είναι αερογενή ο τρόπο μετάδοση. Οπότε ε, κάποια πράγματα γίναν προληπτικά και κυρίω για να καταλαγιάσει ο πανικό. Θα κλείσουν δύο μέρε τα σχολεία και θα γίνει και απολύμαση. Ε, μόνο το 20 που θα γίνει απολύμαση την Παρασκευή. Τα άλλα σχολεία θα κλείσουν δύο μέρε, θα γίνει καθαρισμός και την Παρασκευή απολύμαση. Είναι το πανικό, όχι, απλά να πάρουμε τα παιδιά. Οι υγειονομικέ αρχέ δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν συντρέχει σοβαρό λόγο ανησυχία.